Εξορκίζομαι, κύριε. Μουχάμετ δεν κλέβει. Μουχάμετ είναι τίμιο. Στην προσωπική σας ζωή είστε οικονόμος. Είστε αυτό που λέμε ο άνθρωπος που θα βάλει χρήματα στην άκρη. Κοίταξε να δεις. Έκανα πλούσιες όλες τις γυναίκες μου. Διότι την εποχή εκείνη έπαιρνα πάρα πολλά λεφτά. Ας πούμε ένας ηθοποιός έπαιρνε 10.000, εγώ έπαιρνα 300.000. Γιατί έφερνα κόσμο. Δεν μου τα κάνανε χάρη, δεν μου τα χαρίζανε. Έφερνα κόσμο. Και έκανα, δεν έκανα τίποτα άλλο εκτός από θέατρο και λεφτά. Λεφτά να κάνουν σπίτια. Έχω κάνει σπίτια πολλά και τα έχω χαρίσει σε όλες μου τις γυναίκες που περάσαν από την αγκαλιά μου και πέρασαν και εγώ από την αγκαλιά της. Και τις χάρισα σπίτια. Σε όλες έχω χαρίσει σπίτια. Και είναι ευτυχισμένες τώρα που έχουν οικογένεια, έχουν σπίτια, έχουν περιουσία. Το σχέδιό μου, κυρία μου, έξυπνη που ρωτάς εσύ, είναι να αγοράσω με τον ιδρώτα του προσώπου μου ένα σπόρα μαξάκι. Πα, τι λες, βρε, πολύ σοβαρό σχέδιο, Σε παρακαλώ πολύ αυτές τις ειρωνίες και άκουσε πρώτα να σου πω πρώτα το σχέδιό μου. Τώρα, το 2020, πώς είναι τα πράγματα όμως οικονομικά. Έχουμε όλοι προσαρμοστεί τώρα στα αυτά. Εγώ τώρα δεν παίρνω αυτά που έπαιρνα, παίρνω λιγότερα, αλλά τι να κάνω, προσαρμόστηκα στην εποχή μου. Και θα συνεχίσω να είμαι εδώ, να είμαι. Γιατί δεν έχω διάθεση να φύγω από τη ζωή. Τιμουζίν, τιμούρ γη, μου λι τσινγκ. Μερικοί το λέγανε κου αου τσινγκ και γαϊδευτικά τσινγκ τσινγκ. Μετά από λοιπόν από τόσα χρόνια πορείας, όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στις γυναίκες, τελικά καταλάβατε τι θέλουν οι γυναίκες. Υπακοή θέλουν. Θέλουν να κάνεις τον ΤΑΗ και αυτές να σε δουλεύουν και να είναι κάνετε στον ΤΑΗ. Θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Οι γυναίκες δεν νικιούνται.